Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Ο Χρήστος ήταν πρώην συνεργάτης, αλλά παντοτινός καλός φίλος και χαίρομαι κάθε φορά που μαζί με την ομορφική πρώτον συναντώ. Η συζήτηση σήμερα αφορά μια μελέτη που κάποιος θα αναρωτιόταν σε πρώτη οπτική τώρα τι δουλειά έχετε και μιλάτε για μια μελέτη που έγινε πριν 45 χρόνια. Έχουμε φρέσκα κουλούρια με τις εντυπωσιακές μελέτες. Η αλήθεια είναι ότι η UKPDS όταν έγινε άλλαξε συνταρακτικά τη θεραπεία του ζαχαρώδη διαβήτη. Ξέρετε, όσο και αν ακούγεται αυτονόητο ότι θεραπεύουμε το διαβήτη για να προλάβουμε τις επιπλοκές, δεν ήταν αυτό που πιστεύαμε κάποια εποχή. Το 1968 είχε δημοσιευθεί σε ένα έγκριτο περιοδικό, στο Journal of Clinical Investigation, ένα κείμενο που έλεγε ότι η πάχυνση του τυχώματος των τριχοειδών στους μυς, που είναι χαρακτηριστικό, που προάγει τις επιπλοκές αν θέλετε, είναι χαρακτηριστικό του γενετικού ζαχαρώδη διαβήτη και ότι η υπεργλυκαιμία πιθανώς δεν είναι ο παράγοντας που κάνει τη μικροαγγειοπάθεια. Δηλαδή με λίγα λόγια έλεγε ότι παιδιά, τα άτομα με διαβήτη κάνουν επιπλοκές γιατί μαζί με το διαβήτη είναι γενετικά προγραμματισμένο να τις κάνουν. Αυτή είναι μια δημοσίευση λοιπόν του 68. Όταν λοιπόν το 77 σχεδιάστηκε η UKPDS, το ερώτημα ήταν αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο. Αξίζει τον κόπο να θεραπεύουμε το διαβήτη? Μέχρι τότε το μόνο σίγουρο ήταν ότι θεραπεύουμε το διαβήτη για να μην έχει συμπτώματα. Όταν άλλος είναι καταβολικός, έχει πολυουρία, πολυφαγία, σου λέει δώσ' του κάτι για να μην έχει. Κάτι που είναι τελείως αντίθετο με τη σημερινή πρακτική, που συχνά σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους δίνουμε φάρμακα που κάνουν επιπλοκές. Γιατί η γλυφλοζίνη κάνει πολυουρία. Επομένως η συζήτηση ήταν σε ένα δομικό ερώτημα. Από το 77 μέχρι το 97, που ήταν η κύρια μελέτη, είχαμε 42.000 ανθρωποέτη. Στη συνέχεια αυτή η μελέτη από το 97 μέχρι το 2007 για άλλη μια δεκαετία είχε μια δεύτερη φάση προγραμματισμένη παρακολούθησης. Και από το 2007 μέχρι το 2021 υπήρξε μια περίοδος που δεν ήταν οργανωμένη παρακολούθηση, αλλά τους ασθενείς αυτούς μέσα στα συγκεκριμένα αρχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε δεδομένα. Με λίγα λόγια, έχουμε δεδομένα 42 χρόνων παρακολούθησης, όταν οι σύγχρονες μελέτες είναι 2-2,5 χρόνια. Και αυτό που είναι μια πολύτιμη πρίκα για να το δούμε λιγάκι μαζί. Η πρώτη φάση λοιπόν του 77 που ξεκίνησε το 1976 στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διαβήτη στο Νέο Δελχή. Τότε πηγαίναν στα συνέδρια του διαβήτη 5-6. Ο Τέρνερ μαζί με τον Χόλμαν, οι δύο εμπνευστές του UKPDS, γυρνώντας από το αεροπλάνο πίσω στην Αγγλία, προφανώς δεν είχαν ίντερνετ τότε και δεν είχε και Wi-Fi το αεροπλάνο, έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί, τσιγαρόχαρτο, αυτό το πραγματικό χαρτί, και έγραψε μια ιδέα για μια μελέτη ο Τέρνερ, που είπε παιδιά, να παρακολουθήσουμε ανθρώπους για 5 χρόνια, να τους βάλουμε στην αρχή σε δίαιτα, όσοι με τη δίαιτα καταφέρουν και έχουν κάτω από 110 ζάχαρο θα τους αποκλείσουμε και τους υπόλοιπους θα τους δώσουμε ή δίαιτα ή ινσουλίνη ή σουλφονουρία. Και άμα είναι υπέρβαροι θα τους δώσουμε μετφορμίνη και θα δούμε αν αξίζει τον κόπο να θεραπεύουμε το ζαχαρώδη διαβήτη. Και μάλιστα ο Τέρνερ, όπως συχνά γίνεται στα μεγάλα έργα από ό,τι φαίνεται και στις μεγάλες μελέτες, είχε προϋπολογίσει ένα κόστος 37.000 αγγλικών λιρών και το τελικό κόστος το 98 ήταν 23 εκατομμύρια. Ούτε έδειχνα στην Εθνική Οδό στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή λοιπόν έπιασε 5.000 ασθενείς νεοδιαγνωσμένους και το νεοδιαγνωσμένο ήταν με ζάχαρο νηστείας 110. Άρα νεοδιαγνωσμένος με τα σημερινά κριτήρια το 110 είναι προδιαβήτης, δεν είναι διαβήτης. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν προδιαβητικοί. Ένα πρώτο στοιχείο συζήτησης. Τονίζω τον νεοδιαγνωσμένο, γιατί οι οδηγίες που δίνουμε και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε νεοδιαγνωσμένους αφορούν. Όλες οι καινούργιες μελέτες που συζητάμε και ξανασυζητάμε είναι μελέτες σε ασθενείς με εγκατεστημένη νόσο, που για κάποιο διαβολικό λόγο έχουν όλοι διάρκεια νόσου 10-11 χρόνια και είναι και όλοι με κακές γλυκοσβιωμένες. Το δεύτερο είναι ότι από αυτούς 3.800 τυχιοποιήθηκαν. Οι υπόλοιποι γιατί δεν τυχιοποιήθηκαν?
γιατί ένα τρίμηνο μπήκαν όλοι σε δίαιτα. Άρα οι 1.300 με τη δίαιτα μόνο στο τρίμηνο είχαν κάτω από 110. Ένα πρώτο μήνυμα για τις σημερινές οδηγίες. Δεν βάζουμε στις οδηγίες ένα διάστημα μόνο διατροφικής παρέμβασης, γιατί θεωρούμε ότι θα αποτύχει. 1.300 λοιπόν άνθρωποι στους 5.000 κατάφεραν να φτιάξουν τα ζάχαρά τους μόνο με δίαιτα και δεν μπήκαν στη μελέτη. Δεύτερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Και βέβαια αυτή η θεραπεία που λέει, παιδιά, συμβατική θεραπεία του τεστ στην δίαιτα και θα κάνω κάτι αν το ζάχαρο είναι πάνω από 270, ενώ στην εντατική θεραπεία θα βάλω από την αρχή θεραπεία, αλλά πάλι δεν έχω οργανωμένο πλάνο για το τι θα κάνω αν απορριθμιστούν. Το μόνο πλάνο που υπήρχε αν φτάσουμε στο 270 και πάνω. Ουσιαστικά ήταν μια μελέτη που στην πορεία γίναν πολλές αλλαγές. Τα 15 κέντρα γίνανε 23. Στην ομάδα της σουλφονουρίας η αρχική σκέψη ήταν χλωροπροπαμίδη με γλυβενκλαμίδη. Στην πορεία κάποιοι πήραν και γλυπιζίδη που είναι μια νεότερη σουλφονουρία. Και υπήρχαν πολλές επιμέρους μελέτες που το κακό ήταν ότι δεν είχαν προκαθοριστεί. Πολλά πράγματα έγιναν στην πορεία. Ουσιαστικά λοιπόν όλο αυτό το διάστημα τα κέντρα γίναν περισσότερα και έγιναν μελέτες και για την αρτηριακή πίεση και για την ακαρβόζη. Ένα ενδιαφέρον για την εποχή είναι ότι αυτοί οι νεοδιαγνωσμένοι διαβητικοί, δεν έπαιρναν καμία θεραπεία, είχαν 9,1 γλυκοζηλιωμένοι, που σημαίνει ότι είχε πολύ ψηλές τιμές για νεοδιαγνωσμένους. Και σήμερα έχουμε νεοδιαγνωσμένους που ξαφνικά εμφανίζονται και έχουν πολύ ψηλές τιμές, αλλά αυτό δείχνει μια κλινική αδράνεια. Ένας άνθρωπος με 9,1%, που σημαίνει η μισή, είχαν πάνω από 9,1%. Είναι εξαιρετικά ψηλό νούμερο. Αυτό λοιπόν είναι μια παρατήρηση. Τι θέλανε να δουν στη μελέτη αυτή, συνολικά τα σχετιζόμενα με το διαβήτη γεγονότα, τη θνητότητα κάθε αιτιολογίας, τη θνητότητα που σχετίζεται με το διαβήτη, τα εμφράγματα, τα εγκεφαλικά, ακροτηριασμούς ή θάνατο από περιφερική νόσο και μικροαγκιακές επιπλοκές. Αυτές ήταν οι εκ των προτέρων τα τελικά σημεία. Η ομάδα της μετφορμίνης, η οποία δόθηκε σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς στη μελέτη αυτή, προγραμματισμένα, δεν ήταν ανάλυση μετά το τέλος της μελέτης, έδειξε εντυπωσιακή μείωση ολικής θνητότητας, εμφράγματος του μυοκαρδίου και επιπλοκών που σχέζει με το διαβήτη. Αυτό παραμένει μέχρι σήμερα ισχυρό, γιατί είναι νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς, πήραν για πρώτη φορά φάρμακο και είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι ο νεοδιαγνωσμένος διαβητικός που θα πάρει μετφορμίνη έχει αυτά τα ωφέλη. Στη μελέτη αυτή για τα 10 χρόνια, η μείωση της γλυκοζηλιωμένης στην ομάδα της μετφορμίνης, 7,4 στο τέλος σε σχέση με το 8, μικρή πτώση. Στις άλλες ομάδες είχε πιο μεγάλη. Γιατί μικρή πτώση? Γιατί η δυνατότητα τυπλοποίησης της δόσης μετφορμίνης σε σχέση με τις ισχυρές σουλφονουρίες ή την ινσουλίνη είναι μικρότερη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει κανείς σε παραπάνω δόση. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα της UKPDS, με έναν άλλο τρόπο εκφρασμένα εδώ, το να μειώσεις τη θνητότητα από κάθε αίτιο 36%, ξαναλέω, σε μια προκαθορισμένη σύγκριση και όχι post hoc, είναι ένα τόσο ισχυρό σημείο που ακόμα και αυτοί που αμφισβητούν σήμερα τη UKPDS δεν μπορεί να μας δώσουν ακριβώς τον λόγο αυτής της αμφισβήτησης. Στην ομάδα της σουλφονουρίας και της ινσουλίνης, παρόλο που η διαφορά ήταν μεγαλύτερη στο τέλος της μελέτης, 7% σε σχέση με το 7,9, δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε αυτούς τους παράγοντες. Η συζήτηση για τη UKPDS που μας ταλαιπώρησε και μας βασανίζει ακόμα και σήμερα, αυτός ο αυστηρός έλεγχος λοιπόν συνολικά, αριστερά είναι οι επιπλοκές που ελέγχθηκαν και είναι το ποσοστό 25, 12, 33, 24, 21. Αυτό το ποσοστό είναι που κυρίως μας ενδιαφέρει. 25% μείωση των μικροαγκιακών επιπλοκών. Το άλλο δίπλα, το στατιστικό, αφορά την πιθανότητα αυτό που λέμε να είναι λάθος. Εδώ λοιπόν η μελέτη έδειξε ότι μειώθηκε και 16% το έμφραγμα. Αν δείτε τα P, που είναι η πιθανότητα λάθους, το P 0,046 για τον καταράχτη θεωρείται πολύ σημαντικό,
αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να κάνω λάθος αυτό που λέω είναι 1 στα 21,6, ενώ το 0052 δεν θεωρήθηκε σημαντικό, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι στο 005 ξεχωρίζουμε τα σημαντικά από τα μη σημαντικά. Η πιθανότητα λάθος είναι 1 προς τα 19,2. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα και λέω ότι η μείωση της του ζαχάρου με οποιοδήποτε μέσο, ναι, μειώνει και τα εμφράγματα του μυοκαρδίου. Αυτό λοιπόν το debate το περίφημο υπάρχει μεταξύ των φονταμενταλιστών της στατιστικής. Παιδιά, 1 στα 20 είναι απόδειξη. 1 στα 19, όχι, δεν είναι απόδειξη. Αυτά είναι θρησκευτικού τύπου προκαταλήψεις. Και σίγουρα υπάρχει ένας σημαντικός προβληματισμός για την ερμηνεία των δεδομένων. Η ομάδα της σουλφωνουρίας και της ινσουλίνης, παρόλα αυτά, φάρμακα που σήμερα τα κατηγορούμε γιατί κάνουν υπογλυκαιμίες, βάζουν βάρος κτλ. Ακόμα και αυτοί οι ασθενείς που πήραν λοιπόν αυτά τα φάρμακα, μονοθεραπεία από την αρχή, δείτε ότι μειώνει τις επιπλοκές του διαβήτη και τις μικροαγγειακές επιπλοκές κυρίως. Οι υποαναλύσεις που προέκυψαν, δημιούργησαν αρχικά αρκετά ερωτηματικά, όπως για παράδειγμα μια μελέτη που βάλανε μετφορμίνη γρήγορα μετά την αποτυχία σουλφωνουρίας, που έδειξε ψευδώς μια αύξηση της θνητότητας. Αυτό αποδεικνύει ότι όσο πιο πολλές αναλύσεις κάνουμε, τόσο πιο πολύ είναι πιθανό να πάρουμε αποτελέσματα δυσερμήνευτα και φαίνεται ότι αυτό μάλλον ήταν ένα προϊόν στατιστικής, διότι στην πορεία αυτό το πράγμα δεν ίσχυε πια. Το ενδιαφέρον της μελέτης παρακολούθησης είναι σε 30 χρόνια παρακολούθησης, μετά τα 20 της μελέτης, άλλα 10. Ποια είναι η συσχέτιση της προηγούμενης τυχεοποίησης σε σχέση με την εμφάνιση επιπλοκών? Είδαμε αυτό που περιμέναμε, ότι μετά τη διακοπή της μελέτης οι ασθενείς είχαν περίπου ίδιες γλυκοσλιωμένες, γιατί πλέον θεραπεύονταν τον γιατρό τους, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε και πριν. Δεν είχαμε ξεχωριστή τυχεοποίηση. Και είδαμε ότι αυτοί που πήραν ινσουλίνη και σουλφωνουρία, στην πορεία έγινε στατιστικά σημαντικό το όφελος. Αν δείτε, είναι το ίδιο νούμερο που πήραμε από την αρχή. Απλώς στένεψε το εύρος και ξαφνικά έγινε στατιστικά σημαντικό. Αυτό λοιπόν η ερμηνεία είναι ότι από την αρχή το κάνει, είχε μεγαλύτερο εύρος κατανομής και πιάναμε λίγο οριακά τη γραμμή. Η μετφορμίνη εξακολούθησε να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα και τη δεκαετία που ακολούθησε. Το ενδιαφέρον είναι, αυτά ανακοινώθηκαν σχετικά πρόσφατα, η μελέτη αυτή που ουσιαστικά είχε άλλα 14 χρόνια με δεδομένα πια από τα αρχεία του Εθνικού Συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαμε λοιπόν άλλα 14 χρόνια από το 7 μέχρι το 21 παρακολούθησης και αυτοί με τα δεδομένα που ήταν καταγεγραμμένα μπορούσαν να έχουν κρίση για την ολική θνητότητα, για το έμφραγμα και τις μικροαγγειακές επιπλοκές. Και ουσιαστικά μετά τα 44 χρόνια μάθαμε ότι το 30 Σεπτεμβρίου του 2021 484 άνθρωποι ήταν ακόμα ζωντανοί. Οι ασθενείς λοιπόν αυτοί, είδαμε στην ανάλυση αυτή ότι το φαινόμενο μνήμης, η καλή γλυκαιμική ρύθμιση στην αρχή παρέμενε ευνοϊκή ακόμα και 44 χρόνια μετά, είναι στις μπλε γραμμές και στο μπλε κομμάτι της διαφάνειας που λέει ότι μειώνει και τους θανάτους και την ολική θνητότητα 27% και τα εμφράγματα 33%. Και αυτό μεταφράζεται ως ότι για 14 ασθενείς που θεράπευσα αρχικά πριν 40 χρόνια με μετφορμίνη, έχω στους 14 έναν θάνατο λιγότερο. Αυτό και με άλλες μορφές αναλύσεων φαίνεται ότι αφορά και οποιοδήποτε επεισόδιο σχετίζεται με το διαβήτη. Εδώ είναι η σουλφωνουρία και η ινσουλίνη, το 0,016 σημαίνει 10% μείωση. Οποιοδήποτε μορφή θανάτου μειώνεται, πάλι με ινσουλίνη και σουλφωνουρία, αυτή η καταραμένη σουλφωνουρία αρχικά μείωσε τους θανάτους 44 χρόνια μετά. Στο έμφραγμα του μυοκαρδίου επίσης σημαντική επίδραση και στις μικροαγγειακές νόσους. Και εδώ είναι για τον θάνατο από κάθε αίτιο. Ειδικά για τη μετφορμίνη, ειδικά για τις σουλφωνουρίες, μάλλον αυτή εδώ η ανάλυση, δείχνει ότι ακόμα και αυτά που στην αρχή ήταν στην οριακή σημαντικότητα, αυτό το 15% στα εμφράγματα, και στη δεκαετία, αλλά και στα 40 χρόνια συνολικά διάρκεια της μελέτης, έχει μία μείωση 15% των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου.
Παρακαλώ να τα θυμόμαστε αυτά και όχι απλά επειδή κάποια φάρμακα είναι φτηνά να τα βάζουμε στον κάλαθο των αχρήστων χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Γιατί με τη μετφορμίνη ειδικά η μείωση ήταν και παρέμεινε εντυπωσιακή, 20% μείωση του κινδύνου θανάτου και αυτό διαχρονικά ακόμα και τα 14 χρόνια παρακολούθησης μετά το τέλος της μελέτης και για το έμφραγμα του μυοκαρδίου 31% κίνδυνος. Ειδικά για τη μετφορμίνη, η διαφορά είναι ότι αυτές οι σημαντικές ωφέλειες φάνηκαν σε μεγάλο βαθμό και από την αρχή και παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια παρακολούθησης. Και στα 20 χρόνια της μελέτης, άλλα 10 μετά την μελέτη οργανωμένης παρακολούθησης και συνολικά 44 μέχρι το 2021. Γιατί αυτό το φαινόμενο της μεταβολικής μνήμης δεν είναι κάτι μαγικό. Ένας που έχει 20 χρόνια διαβήτη και τα 10 από αυτά τα περνάει με κακή γλυκοζηλιωμένη, μάλλον θα έχει περισσότερες επιπλοκές. Άρα το δεδομένο της έγκαιρης παρέμβασης και έγκαιρης ρύθμισης είναι αναμενόμενο, όπως αφορά και όλα τα άλλα τους παράγοντες κινδύνου. Ένας που καπνίζει 30 χρόνια, η διακοπή του καπνίσματος για μια πενταετία δεν τον κάνει ισότιμο με αυτόν που δεν κάπνισε ποτέ. Ειδικά λοιπόν για αυτούς που έχουν 20 χρόνια διαβήτη, η πιθανότητα να αυξήσουν τις επιπλοκές τους σε σχέση με την γλυκοζηλιωμένη λέει ότι για κάθε 1% πάνω γλυκοζηλιωμένης ο κίνδυνος αυξάνεται 36%. Δείτε ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο ασθενείς, ένα 50, ο οποίος νεοδιαγνωσμένος διαβητικός με 8% γλυκοζηλιωμένη. Θα μπορούσε να μπει στη UKPDS. Αυτός λοιπόν μένει στο 8 για 10 χρόνια. Και μένοντας το 8 για 10 χρόνια θα μπορούσε να μπει στις καινούργιες ωραίες μελέτες με τις καρδιαγγειακές επιπλοκές. Τέτοιους ασθενείς ψαρέψανε, αρρύθμιστους για 10 χρόνια. Και μετά να το ρυθμίσουμε στο 7. Αυτός μειώνει τον κίνδυνο 6,6, τον σχετικό κίνδυνο για θάνατο, με βάση τα δεδομένα της UKPDS. Αν αυτόν το μειώσουμε από την αρχή, από το 8 στο 7, για όλα αυτά τα 20 χρόνια, η μείωση του κινδύνου θανάτου είναι 18%. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη της έγκαιρης πρώιμης παρέμβασης. Διότι έχουμε μείνει λίγο με τη λογική ότι ο διαβητικός εντάξει δεν πειράζει, όταν θα πάθει το έμφραγμα θα επιτεθούμε για να μειώσουμε με τα καινούργια φάρμακα το καρδιακιακό κίνδυνο. Ο καλύτερος τρόπος για να ζήσει ένας άνθρωπος, μιλάμε για θάνατο, είναι λοιπόν να ρυθμιστεί από την πρώτη κιόλας στιγμή. Και αυτό αφορά ρύθμιση με οποιονδήποτε τρόπο. Downhill πήραν, βρε αδελφέ, κάποιοι από αυτούς και κέρδισαν στο βάθος του χρόνου θανάτους. Αυτή λοιπόν η μεταβολική μνήμη, επειδή υπάρχει πολλή συζήτηση και είναι ξεχωριστό θέμα συζήτησης, σίγουρα υπάρχει ένα οξυδοτικό στρες, υπάρχουν δημιουργία πρωτεϊνών τελικής γλυκοσηλίωσης, υπάρχουν και επιγεννητικές αλλαγές. Και συχνά όταν αυτά γίνουν στην αρχική εμφάνιση του διαβήτη, από μόνα τους πλέον υποστηρίζουν την εξέλιξη των επιπλοκών, ό,τι και να κάνουμε μετά. Τα ερωτήματα για το γλυκαιμικό έλεγχο παραμένουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά τα ερωτήματα που φωτίστηκαν με τη UKPDS, αν μειώνονται οι επιπλοκές για τον καλό έλεγχο, ναι. Αν μειώνονται όλες οι επιπλοκές για τις μικροαγγειακές, απαντήθηκε ναι. Για τις μακροαγγειακές υπήρξε ένα ερώτημα το οποίο μας ταλάνισε για πάρα πολλά χρόνια. Παίζει ρόλο ο στόχος ή το μέσο επίτευξή τους? Φάνηκε ότι η μετφορμίνη στα υπέρβαρα και παχύ σαρκάτωμα έχει κάποιον ειδικό ρόλο. Και βέβαια το σημαντικό ερώτημα που κι αυτό νομίζω ότι έχει απαντηθεί σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων, αν παίζει ρόλο ο χρόνος παρέμβασης, νωρίς ή καθυστερημένα, καθώς και η διάρκεια της καλής ρύθμισης. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι η επίδραση της μεταβολικής μνήμης που εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε αναλύσεις του UKPDS παραμένει αμετάβλητη μετά από παρακολούθηση έως και 44 χρόνων. Ο πρώιμος εντατικός έλεγχος της γλυκόζης, ακόμα και με ινσουλίνη ή σουλφοενουρία, οδήγησε σε 11% λιγότερους θανάτους και 26% λιγότερες μικροαγγειακές επιπλοκές. Το αποτέλεσμα της μεταβολικής μνήμης με μετφορμίνη, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην ανάλυση της UKPDS, παραμένει αμετάβλητο ακόμα και σε 44 χρόνια. Το να δώσει μετφορμίνη κανείς πρώιμα από την αρχή σε αυτούς τους ασθενείς, αποδεδειγμένα μειώνει κατά 31% τα καρδιαγγειακά και έχει 25% λιγότερους θανάτους. Και από μια διαφάνεια που δεν σας έδειξα, κατά μέσον όρο αυτοί οι ασθενείς κέρδισαν 2,2 χρόνια ζωής. Αυτά τα ευρήματα ορόσημο τονίζουν δύο πράγματα. Την κρίσιμη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης
και της εντατικής θεραπείας του διαβήτη έγκαιρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιαννίδη, πάντα καλοτοπιστικός. Πόσες εισηγήσεις έχετε κάνει του μέχρι τώρα στη ζωή σας? Γύρω στους 850 έχω κάτι. Ωραία. Το λοιπόν, έχουμε καμιά έτσι ερώτηση να κάνουμε? Όντως εξαιρετικός Γιάννη, όπως πάντα. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει σε συμπέρασμα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία της γλυκαιμικής ρύθμισης με οτιδήποτε και να γίνεται. Αυτό είναι το ένα. Και η UKPDS αυτό έκανε και γι' αυτό φαίνονται και τα ωφέλη της ινσουλίνης ή της σουλφονιλουρίας που, όπως λες, εντάξει, έχουν καταντήσει να είναι υπεύθυνοι για πάρα πολλά που δεν είναι. Αδιαμφισβήτητα, κάποια από τα νέα φάρμακα όμως έχουν και ωφέλη πέραν της γλυκαιμικής ρύθμισης. Θα άλλαζες κάτι, δηλαδή, στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούμε, να βάζουμε δηλαδή τη σουλφονιλουρία, ή δικαίως έχει πέσει, δεν έχει βγει, έχει πέσει στην τελευταία θέση. Και ο κυριότερος λόγος, νομίζω, είναι οι υπογλυκαιμίες, διότι φάνηκε και σε προηγούμενες παρουσιάσεις ότι μπορεί μέχρι και 60% των ασθενών να έχουν υπογλυκαιμίες. Νομίζω το πρόβλημα της σουλφονιλουρίας είναι κυρίως εκεί πέρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι καλές, αλλά πρέπει να μένουν κάτω-κάτω στις επιλογές. Παρόλο που στα περισσότερα συστήματα υγείας και στο δικό μας, λένε μετά από τη μετφορμίνη πρέπει να βάλεις σουλφονιλουρία, αν θέλεις να σου δώσω άδεια να βάλεις SGLT2 ή DPP4. Σιγά-σιγά προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Ναι, δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τις σουλφονιλουρίες, ούτε είναι από τα φάρμακα που αγαπώ. Παρ' όλα αυτά, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, είναι φάρμακα που είναι φτηνά και μπορούν να συμβάλλουν σε έναν καλό γλυκαιμικό έλεγχο χωρίς να επιβαρύνουν τρομακτικά το σύστημα υγείας. Και η αλήθεια είναι, όλες οι αναλύσεις που γίνονται και τις κατηγορούν είναι μεταναλύσεις. Οι δύο μελέτες, τρεις μελέτες προοπτικές, μία είναι UKPDS που έδειξε όφελος, η άλλη είναι η μελέτη Advance με την γλυκλαζίδη, που έδειξε ότι μια θεραπεία χτισμένη πάνω στον διαμικρόν με άλλα φάρμακα, με ινσουλίνη κτλ., μείωσε τις μικροαγκιακές επιπλοκές σημαντικά και χωρίς να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα. Και η τρίτη είναι η μελέτη Καρμελίνα, σύγκριση με τη λιναγλυπτίνη. Και σε πληθυσμό όχι αθώο, γιατί ήταν νεφροπαθής. Και περιμέναν όλοι να θριαμβεύσει το τρατζέντα. Αμέλαντε που καρδιαγκιακά είχαν απόλυτα ίδια συμπεριφορά. Το ότι αυξήθηκαν οι υπογλυκαιμίες, ναι, αλλά επειδή ουσιαστικά όλα αυτά τα σκληρά που λέμε, νεφρός, καρδιά, εμφράγματα, εγκεφαλικά θάνατα, ήταν ακριβώς τα ίδια και έχουν μια 20-πλάσια διαφορά στην τιμή, αναρωτιέμαι κατά πόσον θα πρέπει να κουνάμε τον δαίμονα της υπογλυκαιμίας προκειμένου να αποκλείσουμε τα φάρμακα αυτά από την συνταγογραφία μας. Εξαιρετικά φάρμακα, ακόμα και για περιπτώσεις που χρειαζόμαστε άμεση μείωση της γλυκοζηλιωμένης. Δηλαδή, αν πρέπει να βγάλεις την γλυκοτοξικότητα σε έναν εμφανισμένο διαβητικό που δεν δέχεται να βάλει ινσουλίνη, το αμέσως επόμενο φάρμακο είναι η σουλφονουρία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σίγουρα δεν είναι πρώτα στην επιλογή. Αν ήμουν αυτός που πληρώνει, θα σκεφτόμουν το να την αφήσω στο τέλος. Θέλει προσοχή. Δεν είναι φάρμακα που πρέπει να τα πετάξουμε στον κάδο των σκουπιδιών. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στα καινούργια φάρμακα και καλό να μην τους κάνουμε να αισθάνονται οι φτωχοί του Θεού, επειδή στη χώρα τους μπορούν να θεραπεύσουν το ζάχαρό τους μόνο με μετφορμίνη και σουλφονιλουρία. Έχουμε άλλη ερώτηση? Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε.